Κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Η αντίδρασή σου που λες, «Ωχ, τι έγινε τώρα, ποιος είναι τελευταίος?» Βράξα τον πίνακα. Όχι. Ωραία, ποιος ήταν τελευταίος? Να μην σε νοιάζει. Δεν σου άρεσε? Όχι. Θα πρέπει να ήμουν πιο απόλυτη. Σου αρέσει κάτι? Δεν σου αρέσει κάτι? Τελεία. Χρήστη, απλά επειδή εκτιμώ την προσπάθεια που κάνουμε όλες. Μωρέ, όλη η προσπάθεια κάνουμε, αλλά... Ήδη που κρίνω, κορίτσια μου, είναι βαρύ. Γιατί όντως... Γιατί ούτε για μένα ήταν δίκαιο ότι δύο μέρες μου αφαιρέσανε από ένα βαθμό. Οπότε είναι σαν να μου λες... Εγώ στα παιδιά μου που νιώθεις έτσι όμως, κατάλαβες. Αυτή την εβδομάδα, με έναν τυχαίο τρόπο, συμβαίνει το ότι όποια κοπέλα βγαίνει νικήτρια, βγάζει πόντο από αυτήν που είναι τελευταία στην κατάταξη. Και είπα να ακολουθήσω κι εγώ αυτόν τον κανόνα, εισαγωγικά, γιατί μου φάνηκε εμένα κάπως δίκαιο και αντικειμενικό. Τώρα, αν είναι σωστό στρατηγικά ή αν μένα με συμφέρει, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είπα να λειτουργήσω κι εγώ έτσι, γιατί ακόμα δεν έχω σκεφτεί τόσο έντονα αυτό το κομμάτι. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά πιστεύω θα τα βρούμε όλα.